Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Όπως βλέπετε έχω κάνει το ένα μάτι και τώρα θα κάνω και το άλλο μάτι. Θα σας δείξω καλύτερα αυτό το μάτι χωρίς τα γυαλιά. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Σουζί θέλει να βγει. Όχι έξω. Είναι ένα πολύ απαλό ροζ με μπλε. Χρησιμοποίησα αυτή εδώ την παλέτα από τα Dior, η οποία είναι πάρα πολύ παλιά. 450 πετάλι μουσελίν, σύμφωνο πέταλ. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Πάντως ουσιαστικά για αυτό το look θα χρειαστείτε ένα ωραίο, δεν φαίνεται καθόλου, συγγνώμη, ένα ωραίο ροζ. Να το εδώ έτσι. Ένα ωραίο ροζ ματ. Και ένα ωραίο μπλε, σκούρο, πράσινο. Αυτό είναι εδώ αυτό το χρώμα και αυτό το ροζ εδώ. Δηλαδή οτιδήποτε ροζ μπλε έχετε, μπορείτε να κάνετε αυτό το συνδυασμό. Λοιπόν, πώς ξεκινάμε και τι κάνουμε. Μισό λεπτό να δω αν μπορώ να κάνω κάποιο zoom για να γίνει καλύτερα. Εντάξει. Ναι, τώρα φαίνεται καλύτερα νομίζω. Λοιπόν, βγάζουμε τα γυαλιά και βάζουμε το eye primer. Λοιπόν, εγώ σε αυτή την περίπτωση θα χρησιμοποιήσω έναν ορθόδοξο eye primer που είναι το Coverderm Classic Waterproof Concealing Foundation. Είναι 15 ml, ναι, πάρα πολύ. Το πήρα σαν καλυπτικό concealer, αλλά τελικά σαν primer κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Τέλος πάντων, με το δάχτυλο θα βάλω το primer πάνω στο μάτι, εδώ. Ελπίζω να φαίνεται στην κάμερα τι κάνω, γιατί δεν κοιτάω καθόλου προς την κάμερα αυτή τη στιγμή, κοιτάω τον καθρέφτη μου. Βάζω σε όλο το μάτι το foundation. Τώρα θα πάρω μία απλή, ένα απλό πινέλο, πλατή, και θα πάρω τη ροζ σκιά, που είναι στο κέντρο, οποιαδήποτε ροζ σκιά μπορείτε να πάρετε εσείς, και θα την απλώσω πάνω στο βλέφαρο. Έτσι εδώ. Σε όλο το βλέφαρο εδώ. Εδώ επάνω, μέχρι εδώ που είναι το κόκαλο θα απλώσω τη σκιά. Εδώ επάνω μπορείτε να βάλετε κάτι άλλο, κάτι σε χρώμα τερματή, κάποιο άλλο highlighter. Εγώ έχω εδώ κάτι που είναι σαν highlighter και θα χρησιμοποιήσω αυτό με το ίδιο πινέλο, ελάχιστη ποσότητα, ίσα για να καλύψουμε το primer και για να μην, είναι, να μην κολλάει η περιοχή, βάζω εδώ το highlighter. Τώρα, παίρνω ένα πινέλο fluffy, είναι το της MAC το 217, αν δεν κάνω λάθος. Παίρνω ελάχιστη ποσότητα από το μπλε. Ελάχιστη. Πιάνω την κόγχη του ματιού εδώ. Δηλαδή εδώ, αυτό εδώ. Και σιγά σιγά με κινήσεις, όπως κινήσεις του γυαλοκαθαριστήρα και περισσότερο εστιάζοντας στην άκρη, κάνω αυτό το πράγμα. Για να βάλω και το μπλε. Όπως βλέπετε εδώ κάνω μια μικρή γωνία και σιγά σιγά απλώνω το χρώμα και κοιτάω να είναι τα δύο μάτια συμμετρικά. Μισό λεπτάκι λίγο να βγάλω τη Σούζη έξω γιατί κλαίει. Και επανέρχομαι. Κάνω λοιπόν τα μάτια μου συμμετρικά, έτσι με αυτό το πινελάκι εδώ. Εσείς δεν βλέπετε όμως, πρέπει να κατεβάσω λίγο την κάμερα. Εδώ. Ωραία, τώρα βλέπετε. Κάνω τα μάτια μου έτσι συμμετρικά και δίνω βάθος εστιάζοντας το σκούρο χρώμα στη γωνία.
Ωραία. Αφού τελειώσαμε αυτό, βάζω μάσκαρα. Θα χρησιμοποιήσω τη μάσκαρα Volume Clubbing Ultra Black της Boursois, που είναι μια πολύ ωραία μάσκαρα. Τη χρησιμοποιώ στις επάνω βλεφαρίδες. Προσπαθώ να κρατήσω τα μάτια μου συμμετρικά. Ελπίζω να φαίνεται το τι κάνω. Γιατί, παιδιά, ειλικρινά δεν βλέπω στην κάμερα χωρίς τα γυαλιά. Τώρα με αυτό το zoom κάτι ίσως να γίνεται. Αυτή η μάσκαρα κάνει λίγο... είναι λίγο κλάμπι, αλλά έχει πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Λοιπόν, αφού βάλω τη μάσκαρα, θα πάρω ένα μολύβι που συνήθως είναι για τα χείλη και είναι ένα ροζ μολύβι της MAC και είναι το InSync. Δεν ξέρω αν αυτό που κάνω είναι υγιεινό ή τέλος πάντων. Και θα το βάλω μέσα στο κάτω, εδώ στο waterline που λέμε, του ματιού. Έτσι εδώ να είναι ροζ. Και με μια μπατονέτα θα πάρω ελάχιστο χρώμα από το σκούρο μπλε, αλλά ελάχιστο, δηλαδή με μια μπατονέτα έτσι θα πάρω λίγο χρωματάκι και θα το βάλω εδώ έξω από την κάτω γραμμή του βλεφάρου, εδώ ακριβώς. Λίγο. Και θα το απλώσω έτσι. Ελάχιστα όμως. Ίσα ίσα σαν σκιά. Να μην φαίνεται καθόλου και στα δυο τα μάτια. Λοιπόν, αυτό. Μετά, σαν καβούλια κι ας που είμαι, θα ξαναφορέσω τα γυαλιά μου. Οπ! Τόσο ωραίο αυτό. Βλέπατε τη μύτη μου? Ελπίζω πως όχι. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα ξαναφορέσω τα γυαλιά μου. Θα σηκώσω την κάμερα. Ωραία. Και θα σας δείξω τώρα πως κάνω τα φρύδια μου. Γιατί όπως βλέπετε, αυτό το φρύδι είναι φτιαγμένο. Και αυτό δεν είναι. Θα χρησιμοποιήσω από την ELF αυτό εδώ. Αν και το χρώμα αυτό εδώ είναι πολύ ανοιχτό για μένα, μου ξανθιά όταν το πήρα, αυτό εδώ με το κερί είναι ακόμα καλό. Έχω πολύ ωραίο πινελάκι ευτυχώς για τα φρύδια. Κάνει πολύ μεγάλη διαφορά. Της Bobbi Brown είναι. Είναι σκληρό. Θα πάρω το κερί. Και αφού πάρω το κερί, θα το κάνω ψηλά για να το δείτε, θα ακολουθήσω τη γραμμή των φρυδιών μου, αλλά επειδή τα έχω βγάλει πάρα πολύ τα φρύδια μου, ουσιαστικά θα σχηματίσω πιο χοντρά φρύδια από ό,τι έχω με το κερί. Βλέπετε, τα σχηματίζω πιο χοντρά. Το κερί αυτό λειτουργεί ως primer. Δηλαδή τώρα τι θα κάνω. Θα πάρω από τα Body Shop ή μια εντελώς σκούρη σκιά, αυτό εδώ το σκούρο, το καφέ, το μαύρο σχεδόν, θα αναμίξω αυτά τα δύο τα χρώματα και με αυτά τα δύο θα κάνω τη γραμμή για να γεμίσω τα φρύδια μου, για να δώσω την ψευδαίσθηση ότι όλο είναι φρύδι. Όπως και σε αυτό. Για να καταλάβετε, σε αυτό δεν υπάρχει φρύδι από εδώ και πέρα. Αυτό είναι βέβαια πάρα πολύ δύσκολο, πρέπει να στηρίζετε τα χέρια σας και να μην τρέμουν τα χέρια σας. Εγώ έχω ένα θέμα με τα χέρια μου που τρέμουνε. Και θα γεμίσετε αυτό που σχεδιάσατε ως φρύδι. Εδώ, σιγά σιγά. Το γεμίζετε. Ωραία. Και αν έχετε κάνει κάποιο λαθάκι, όπως π.χ. εγώ αυτή τη στιγμή έχω κάνει, βλέπετε εδώ η γραμμή λίγο ξεχωρίζει ότι δεν είναι φρύδι, θα το καθαρίσετε με ένα Q-tip. Το καθαρίζετε και μετά μπορείτε να βάλετε με ένα πινέλο σκιάς λίγη πούδρα από εδώ κάτω για να μην φαίνεται. Λοιπόν, τώρα έχω κάνει και τα δύο τα φρύδια μου, έχω κάνει και τα δύο τα μάτια μου. Θα σας δείξω μια φορά ακόμα χωρίς τα γυαλιά το μακιγιάζ των ματιών. Και τώρα θα κάνω, θα συνεχίσω κάνοντας ρούζ και χείλια. Για να το κάνω αυτό θα πρέπει να ξεζουμάρω την κάμερα, μισό λεπτάκι.
Και τώρα, λοιπόν, έχουμε στα μάτια ένα μπλε με ροζ. Τα χείλια μας θα μπορούσαν να είναι και αυτά ροζ ή θα μπορούσαμε να τα κάνουμε κάποιο νιούτ χρώμα. Εγώ θα προτιμήσω σήμερα, χθες φορούσα ροζ. Εξαρτάται βέβαια και από το τι ρούχα θέλετε να βάλετε και από το πώς θέλετε να κάνετε το υπόλοιπο, από τι χρώματα σας αρέσουν επάνω σας, για το τι θα βάλετε στα χείλια σας και συνεπώς στα μαγουλά σας. Εγώ θα διαλέξω ένα χρώμα εντελώς νιούτ. Θα διαλέξω... μισό λεπτάκι να σας το δείξω κιόλα. Θα διαλέξω... Δύσκολο να διαλέγεις χρώματα. Λοιπόν, ωραία, θα διαλέξω από την Avon ένα από τα καινούργια που πήρα, το Shine Attract Lipstick στο Guava. Δείτε πώς είναι. Ενδιαφέρον, ε. Λοιπόν, αυτό που δεν είναι σχεδόν καθόλου χρώμα, έχει μόνο, είναι μόνο σαν lip balm. Και το βάζω στα χείλια μου επάνω. Είναι ένα πολύ ωραίο κοραλί, να το πω ροδακινή, να το πω και πάρα πολύ ενυδατικό. Θα μπορούσα βέβαια να βάλω και lip liner, αλλά και αφού έβαλα κάτι τόσο ελαφρύ στα χείλη, θα πάρω και ένα ρουζ. Δεν χρειάζεται τίποτα το ιδιαίτερο. Το καθημένο σας ρουζ αυτό που σας κάνει να νιώθετε πιο άνετα. Εγώ προσωπικά θα διαλέξω να βάλω από την Elf το Glow. Αυτό εδώ το μικρό το ρουζάκι. Να, έτσι πρέπει να το κρατάω για να φαίνεται το χρώμα. Αυτό είναι το χρώμα, το Glow. Θα χρησιμοποιήσω ένα απλό πινέλο για ρουζ. Και εδώ επάνω στα μύρια θα βάλουμε λίγο ρουζ. Είναι πάρα πολύ ωραίο το αποτέλεσμα, μου άρεσε πάρα πολύ. Θα κάνω και zoom για να δείτε. Αν θα έρθω, κάνω ένα zoom για να δείτε, γιατί όσο έρχομαι πιο κοντά στην κάμερα, αλλιώνεται το αποτέλεσμα, γιατί έχουμε κοντά στο φως που είναι πίσω από την κάμερα. Αλλά τώρα δείτε πόσο απλό κοραλί είναι το αποτέλεσμα. Ένα λαμπερό καθημερινό μακιγιάζ, καθόλου βαρύ, χωρίς γυαλιά θα έκανε κάπως έτσι. Δεν νομίζω ότι είναι άσχημο και χωρίς γυαλιά. Και με τα γυαλιά στέκεται μια χαρά. Από εκεί και πέρα μπορείτε να βάλετε ό,τι αξεσουάρ θέλετε. Τώρα που είναι κοντά και η κάμερα, να σας δείξω και το κραγιόν καλύτερα. Για να το δείτε. Είναι αυτό το χρώμα. Και το ρούς είναι σε αυτό το χρώμα. Να το έτσι φαίνεται. Δεν το γυρνάω κάτω κάτω. Και βγαίνει πάνω στο μάγουλο αυτό εδώ, τη λάμψη. Έρχεται και από το highlighter βέβαια. Από εκεί και πέρα μπορείτε να κάνετε και τα μαλλιά σας, εσείς που έχετε μακριά μαλλιά να τα κάνετε πολύ ωραία. Αυτό ήταν το πρώτο μου tutorial. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Κάντε rate, κάντε like αν σας άρεσε, κάντε dislike αν δεν σας άρεσε, πείτε μου τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε και επανέρχομαι με το επόμενο βιντεάκι που θα σας δείξω μερικά καλλιντικά. Θα σας πω τη γνώμη μου για αυτά που πήρα τελευταία και επίσης θα σας δείξω και μερικές ιδέες για να χρησιμοποιήσετε καλλιντικά που έχετε και δεν χρησιμοποιείτε ή για να κάνετε τη ζωή σας ευκολότερη με μερικά καλλιντικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Φιλάκια, γεια σας!